Αγία, προς τους ευσεβείς χριστιανούς της κατημάς Ιεράς Μητροπόλεως. Αγαπητοί μου αδελφοί, όπως αρκετοί από εσάς γνωρίζουν, στη Μητρόπολη μας εδώ και 4 χρόνια λειτουργεί μία πρότυπη μονάδα ανακουφιστικής φροντίδας με το όνομα Γαλιλαία. Η μονάδα αυτή που αποτελείται από 20 πλαμελές εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό είναι η μόνη στην Ελλάδα, στηρίζει εντελώς δωρεάν καρκινοπαθείς προχωρημένου σταδίου, παρέχοντας ιατρική, νοσηλευτική, ψυχολογική, κοινωνική και πνευματική φροντίδα. Ήδη η Γαλιλαία έχει περιθάλψει περίπου 300 ασθενείς και η εμπειρία της αγάπης και της προσφοράς που ζουν οι λειτουργοί υγείας μας μαζί με τους πάσχοντες αδελφούς μας είναι ανεκτήμητη. Έδρα και βάση της Γαλιλαίας είναι τα Σπάτα και πρώτα ο Θεός τους προσεχείς μήνες θα λειτουργήσει και μία βοηθητική μονάδα στο Λαύριο. Στόχος μας είναι να αγκαλιάσουμε αυτούς που βασανίζονται από έντονους πόνους και επώδυνα συμπτώματα, που ταλαιπωρούνται από ψυχολογικά και κοινωνικά συχνά αξεπέραστα προβλήματα που ετοιμάζονται να φύγουν από τη ζωή. Το έργο αυτό είναι ιερό, μοναδικό και μεγάλο και είναι ανάγκη όλοι μας να βοηθήσουμε για να στηριχθεί και να επεκταθεί. Σας καλώ λοιπόν όλους να γίνετε συμμέτοχοι σε αυτή την ευλογημένη προσπάθεια. Γι' αυτό και σήμερα Κυριακή των Βαΐων που ετοιμαζόμαστε και για το πάθος του Κυρίου και για τη χαρά της Αναστάσεώς Του σε όλους τους ναούς της Μητροπόλεως μας θα περιεχθεί δίσκος για αυτόν τον σκοπό. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να γιορτάσουμε αυτές τις μέρες από το να προσφέρουμε το περιεχόμενο της αγάπης και της καρδιάς μας στους αδελφούς μας. Η βοήθεια του καθενός μας είναι ανεκτήμητη. Παράλληλα, σας ενημερώνω ότι, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το πρωί της Κυριακής του Πάσχα, θα επισκεφθούμε τα κημητήρια της Ιεράς Μητροπόλεως μας, προκειμένου να ψάλουμε το Χριστός Ανέστη και να τελέσουμε αρχιερατικό Αναστάσιμο Θησάγιο για τις ψυχές των προσφυλών μας. Στις 10:15 το πρωί, νέο κημητήριο Κοροπίου. Τέλος, το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα, στις 6:30 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Σπάτων, θα τελεστεί και ο Εσπερινός της Αγάπης, όπου πλέον όλοι μαζί, ενωμένοι, αγαπημένοι και συγχωρημένοι, θα συμπανηγυρίσουμε το γεγονός της Αναστάσεως του Κυρίου. Μετά το πέρας της ακολουθίας, θα διανεμηθεί ως ευλογία το κόκκινο αυγό και θα προσφερθεί πασχαλινό κέρασμα στο κτίριο της Ιεράς Μητροπόλεως μας. Καλή Ανάσταση. Ο Μητροπολίτης, ο Μεσογείας και Λαυριωτικής Νικόλαος.